Δεν έχουν ούτε όσιο ούτε ιερό οι απαταιώνε οι οποίοι πριν καν ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση ρεύματο ύψου 600 ευρώ έβαλαν χέρι σε τραπεζικού λογαριασμού. Συγκεκριμένα, άνδρα υποδιόμενο λογιστή και μάλιστα όπω αποδείχθηκε καλά διαβασμένο αφού χρησιμοποίησε το όνομα του υπαρκτού λογιστή τη Ηρακλότητα επικοινώνησε μαζί τη λέγοντα ότι θα τη βοηθήσει στη διαδικασία για το επίδομα των 600 ευρώ, μόνο που επρόκειτο για επιτίδιο. Αυτό είναι το, το πρόβλημα ότι γίνεται μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιούνται ονόματα συγγενών ή ονόματα συνεργατών, ακόμα και ονόματα συναδέλφων λογιστών, προκειμένου να πείσουν τους ανυποψίες τους πολίτες να δώσουν κωδικούς. Και ότι οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστεύονται το λογιστή τους και μόνο το λογιστή τους ανθρώπους που γνωρίζουν προσωπικά και συνεργάζονται χρόνια. με πρόσχημα το επίδομα ρεύματο, το επιχείρημα ότι ο χρόνο πιέζει ασφικτικά και φυσικά με όπλο το μοναδικό υποκριτικό ταλέντο, ο άντρα κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του θύματό του σε χρόνο εξπρέ. Μόνο που πριν καλά-καλά το καταλάβει η γυναίκα, είχε κάνει φτερά ένα αξιοσέβαστο ποσό που ξεπερνά τι 3.000 ευρώ. Ακόμα και οποιαδήποτε συναλλαγή διεκπαιρωθεί και ειδικά τώρα με τις επιστροφές του λογαριασμού τη ΔΕΗ λόγω τη ενίσχυση του ρεύματο με τα 600 ευρώ έω 600 ευρώ. Απαιτείται πολύ προσοχή. Γίνονται με προσωπικού κωδικού, γίνονται με στοιχεία όπω το IBAN, τα οποία είναι μοναδικά στοιχεία. Πρέπει να προσέχουμε. Εάν δοθεί ένα κωδικό, στη συνέχεια η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη, διότι χάνονται αρκετά χρήματα πριν καν ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση ρεύματο που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, κάποιοι φρόντισαν ήδη να βρουν τρόπο να βγάλουν χρήματα στο πλαίσιο μια καλωστημένη απάτη. Να τονίσουμε εδώ ότι καμία πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει, καμία υπουργική απόφαση δεν έχει βγει. Κανένα λογιστικό γραφείο δεν θα καλέσει με άγνωστο άτομο από το προσωπικό του και δεν θα ζητήσει στοιχεία που έχουν να κάνουν με το IBAN, με κωδικού τραπεζικών ιδρυμάτων. Καμία τράπεζα, κανένας δημόσιο φορέας δεν θα ζητήσει τα προσωπικά τους δεδομένα, του μυστικού κωδικού, του αριθμού. Πριν από κάθε απόφαση να πατήσουμε το link που μας υποδεικνύεται, α κάνουμε μία παύση. Οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14, ενώ η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πρέπει να αποκαλύπτουμε ποτέ προσωπικούς μας κωδικούς σε άλλα πρόσωπα.